δεξιά-αριστερά, όπως και εγώ την προηγούμενη φορά. Δεν ήμουν ενήμερος γιατί γενικέστατα συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να τα παρακολουθήσω όλα τα τεκτενόμενα. Θα συμφωνήσω με όλους τους προαναλύσατε. Αυτό είναι λίγο παράδοξο και οξύμορο. Θα ξεκινήσω με τον φίλο μου, τον Γιάννη του Δουρδάκη. Γίνεται μια συζήτηση και δεν αναλύσαμε τα αίτια που έχει φτάσει όχι μόνο ο Πυρσός σε αυτή την κατάσταση, αλλά και το ποδόσφαιρο των Πρεβενών. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μπάσκετ που πρωτεύουν το brand name και ο Πρωτέας εξάγει μέχρι και προπονητές. Να φέρω και τον συμμαθητή μου σαν παράδειγμα που είναι προπονητής στην Καρδίτσα σε μεγαλύτερη κατηγορία. Το είχαμε πει στου χωρημένου του κ. Τσιφόπουλου το 1996, μαζί με τον Κοντάκη του Ζωλότα στο καφενείο, ότι δεν μπορεί κάθε χρόνο η ομάδα να στηρίζεται σε 30 ξένους ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να δημιουργήσει τις ακαδημίες. Θα πρέπει να